Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά πιστευόταν ήταν τελικά η λία της κινηματογραφικής ληστείας που έγινε στις Κάνες από έναν άνδρα, ο οποίος με την απειλή όπλου έκλεψε διαμάντια και άλλα κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων ευρώ. A man armed with a gun to walk into this hotel and walk out with a briefcase containing jewelry. Τελικά 102 εκατομμύρια ευρώ ήταν η αξία των κοσμημάτων που εκλάψαν σε ένα από τα πιο δημοφιλή παλάτια της Κιανής Ακτής των Κανών στη Νότια Γαλλία. Ποιος να περίμενε πως 50 χρόνια μετά την ταινία Το κυνήγι του κλέφτη που γύρισε ο Άλφερντ Χίτσκοκ στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το σενάριο θα γίνονταν πραγματικότητα. Ο δράστης με την απειλή όπλου γέμισε τις τσάντες του κοσμήματα και έφυγε ανενόχλητος. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ληστεία στη Γαλλία μετά το 2008 και τον ληστή που έκλεψε από το κοσμηματοπωλείο Χάρι Ουίνστον στη λεωφόρο Μοντέν του Παρισιού κοσμήματα αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η αστυνομία της Νίκαιας έχει σαρώσει την περιοχή για να βρει τον κλέφτη που έφυγε σαν κύριος από το ξενοδοχείο και μάλιστα πεζός. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πως ένας άνδρας με το πρόσωπό του καλυμμένο με μαντήλι και γάντια στα χέρια πέρασε την είσοδο του ξενοδοχείου χωρίς να προκαλέσει υποψίες. Το πιο περίεργο όμως είναι πως κατάφερε να φτάσει στην πτέρυγα La Croisette, η οποία φιλοξενούσε από τις 20 Ιουλίου την έκθεση Ασυνήθιστα Διαμάντια. A collection of jewels belonging to Israeli billionaire Lev Leviev. Οι αστυνομικές αρχές ελπίζουν πως το μυστήριο θα ξεσκεπάσουν οι κάμερες ασφαλείας. Οι Κάνες φαίνεται πως έχουν μπει στο μάτι των επιτίδιων, καθώς κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ είχαν κλαπεί κοσμήματα γνωστού οίκου αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.